Πάμε τώρα να κάνουμε ένα πολύ ωραίο κυριακάτικο πιάτο. Κοτόπουλο λεμονάτο με υπέροχα υλικά, με λαχανικά, με υπέροχη γεύση και θα το σερβίρουμε με έναν ιδιαίτερο πουρέ βασιλικού. Πώς γίνεται αυτός ο πουρές, περιμένετε λίγο. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με το κοτόπουλο και μετά θα έρθει η ώρα του. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα. Ξεκινάμε με το σοτάρισμα των λαχανικών. Κρεμμύδι ψιλοκομμένο. Μία πιπεριά φλωρίνης, κομμένη σε ροδέλες. Σέλερι. Και καρότο κομμένο σε λεπτά φετάκια. Ένα γρήγορο σοτάρισμα και συνεχίζω με κοπανάκια κοτόπουλου. Διάλεξα κοπανάκια γιατί είναι ωραία ζουμερά, τρυφερά. Το κοκαλάκι που έχουν μέσα θα μας δώσει ωραία γεύση στη σάλτσα του φαγητού. Και εντάξει, είναι λιχουδιά πραγματική. Και μαγειρεύονται και γρήγορα, έτσι. Συνεχίζω ρίχνοντας ντομάτα ψιλοκομμένη. Και ρίχνω και πολλτό σκόρδο με μείγμα αρωματικών. Βλέπετε ότι σχετικά είναι ένα πάρα πολύ εύκολο φαγητό. Ουσιαστικά όλα τα υλικά στην κατσαρόλα και συγκοβράζουν μαζί. Και εδώ όλα τα λεφτά είναι και η γαρνιτούρα που έχει μια μικρή διαδικασία. Αλατίζω με ανθό αλατιού σε νυφάδες. Και πάμε τώρα να το κάνουμε λεμόνο μουσταρδάτο. Θα βάλω μουσταρδόμελο. Λίγο πιο σύνθετο από μια απλή μουστάρδα σαφώς. Θα δώσει ωραία βαθιά γεύση μέσα στη σάλτσα. Και από πάνω βάζω δύο λεμόνια κομμένα σε λεπτές φέτες. Βλέπετε ότι είναι ένα λεμονάτο με μια άλλη αντίληψη. Έχει μέσα και λίγη ντοματούλα, έχει ωραία λαχανικά. Και τώρα ρίχνω και λίγο νερό, περίπου ένα φλιτζάνι. Και αυτά είναι τα υλικά του φαγητού μου. Από αυτό το σημείο τώρα περιμένω να πάρει μια βράση. Μόλις πάρει βράση και πάω την κατσαρόλα, χαμηλώνω την ένταση, πάω στο 5 και το αφήνω να μαγειρευτεί για 45 λεπτά περίπου. Το κοπανάκι από το κοτόπουλο είναι πάρα πολύ τρυφερό. Επομένως, στα 45 λεπτά είναι αρκετά για να μαγειρευτεί ωραία και καλά. Αυτή είναι η πρώτη φάση του φαγητού. Και θα συνεχίσουμε με το πουρέ βασιλικού. Και όσο μαγειρεύεται το κοτόπουλο, πάμε να κάνουμε αυτόν τον ωραίο πουρέ βασιλικού. Ουσιαστικά να σας πω, πρόκειται για ένα πουρέ πατάτας, στον οποίο θα βάλω ένα σπιτικό πέστο βασιλικού. Τώρα που ο βασιλικός είναι στα καλύτερά του και μάλιστα ο πλατύφυλλος, που είναι ειδικός για πέστο, είπα να κάνουμε το δικό μας σπιτικό πέστο, έτσι που είναι απίστευτο, απίστευτα αρωματικό και πάρα πολύ νόστιμο. Και έχει και πάρα πολλές χρήσεις. Ξεκινάμε λοιπόν. Εδώ μέσα στον κάδο του πολυκόπτη βάζω πρώτα φύλλα από πλατύφυλλο βασιλικό. Πλημμένα φύλλα, έτσι, τα έχω πλύνει αυτά. Είναι έτοιμα για χρήση. Αυτός ο πλατύφυλλος βασιλικός έχει άλλο άρωμα, παιδιά. Έχει άλλη γεύση. Δεν είναι ο κλασικός βασιλικός που έχουμε στη γλάστρα. Γι' αυτό και με αυτόν τον βασιλικό κάνουμε το πέστο. Και τον κόβω σε μικρότερα κομμάτια και τον βάζω εδώ στον κάδο του πολυκόπτη. Θα σας πω τώρα και μια συμβουλή. Αν θέλετε να κρατήσετε το δροσερό έντονο χρώμα του βασιλικού, μπορείτε να το μπλανσάρετε, δηλαδή να το βουτήξετε σε λίγο καυτό νερό και μετά να το βουτήξετε σε κρύο νερό να σταματήσει ο βρασμός και αφού το στραγγίσετε πολύ καλά να κάνετε το πέστο. Όμως τώρα πάμε να κάνουμε ένα πέστο το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε αμέσως. Δεν θα το αφήσουμε στο ψυγείο, οπότε δεν θα μαυρίσει. Έτσι θα είναι ωραίο πράσινο λαχταριστό. Λοιπόν, ας βάλω ακόμη ένα ωραίο φύλλο. Και συνεχίζω ρίχνοντας σκελίδες σκόρδου σε άλμη. Βάζω αρκετό σκόρδο γιατί έτσι είναι το πέστο. Το χρειάζεται. Συνεχίζω με κουκουνάρι. Ρίχνω παρμεζάνα. Τριμμένη.
και ελαιόλαδο. Και λίγο αλάτι. Ανθοαλατιού σε νυφάδες. Αυτό είναι το πιο γρήγορο σπιτικό πέστο βασιλικού που θα κάνετε ποτέ. Και πολτοποιώ. Αυτό ήταν. Τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα. Κοιτάξτε χρώμα, παιδιά. Πώς σας φαίνεται? Και συγκλονιστική μυρωδιά. Λοιπόν, έτοιμο το πέστο, πάμε στην επόμενη φάση. Για να κάνουμε τώρα τον σωστό πουρέ, θέλουμε βραστές πατάτες, τις οποίες στραγγίζουμε κατευθείαν και όσο είναι ζεστές, τις αλατίζουμε. Και ρίχνω βούτυρο κρύο, κομμένο σε μικρούς κύβους. Και τις πολτοποιώ. Και επειδή μιλάμε για ένα χειροποίητο, έτσι, σπιτικό, ωραίο πουρέ πατάτας, μ' αρέσει να έχει μικρά-μικρά κομματάκια από την πατάτα για να καταλαβαίνουμε τις διάφορες υφές. Επομένως, πολτοποιώ μέχρι σχεδόν να λιώσουν οι πατάτες. Θα αφήσω και μερικά μικρά κομματάκια και εδώ τώρα θα ρίξω το πέστο που έχω ετοιμάσει. Το οποίο, όπως βλέπετε εδώ, είναι συγκλονιστικό, έχει απίθανο χρώμα. 2-3 κουταλιές από το πέστο είναι υπεραρκετές για να δώσουν ωραία γεύση και ωραίο χρώμα και ωραίο άρωμα στο πουρέ μας. Ανακατεύω και έχουμε έναν πάρα πολύ αρωματικό πουρέ που ταιριάζει με όλα τα κρέατα και πολύ περισσότερο με αυτό το λεμονάτο κοτόπουλο που μαγειρεύεται δίπλα μου. Να λοιπόν μια ωραία ιδέα για να απολαύσουμε το πουρέ διαφορετικά, να μην βαριόμαστε με τα ίδια και με τα ίδια. Συμφωνείτε? Σας έρχονται οι μυρωδιές του βασιλικού? Ναι, τώρα θα σας ανοίξω και το καπάκι της κατσαρόλας, να σας έρθουν και τα λεμονάτα αρώματα. Για πάμε. Τι λέτε? Συγκλονιστικά. Αυτό είναι λοιπόν. Έτοιμος ο πουρές. Περιμένουμε τώρα για λίγο για να μαγειρευτεί το κοτόπουλο και είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε. Για το λεμονάτο κοτόπουλο με πουρέ βασιλικού για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 12 κοπανάκια κοτόπουλου, 1 ξερό κρεμμύδι, 2 κουταλάκια του γλυκού πολτό σκόρδου με μείγμα αρωματικών, 2 καρότα, 1 κλωναράκι σέλερι, 1 πιπεριά φλωρίνης, 2 ντομάτες, 2 λεμόνια, 4 κουταλιές της σούπας μουσταρδόμελο, ελαιόλαδο και ανθό αλατιού σε νυφάδες. Και για τον πουρέ βασιλικού θα χρειαστείτε 600 γραμμάρια πατάτες, 100 γραμμάρια ανάλατο βούτυρο αγελάδος, 2 κουταλιές της σούπας σάλτσα πέστο και ανθό αλατιού σε νυφάδες. Έτοιμο το φαγητό μας, έτοιμο το λεμονάτο κοτόπουλο. Παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Εντάξει, έχει μαγειρευτεί στην εντέλεια. Έχει σχηματιστεί μια πολύ ωραία λεμονάτη μουσταρδάτη σάλτσα. Τα λαχανικά έχουν μπλεχτεί πολύ ωραία και το πιο ωραίο είναι αυτό το λεμόνι σε φέτες που έχει δώσει αυτό το ωραίο άρωμα και τη γεύση του λεμονάτη. Και έχει μαλακώσει και είναι όλα τα λεφτά. Στο μεταξύ, εδώ στο πιάτο έχω βάλει τον πουρέ βασιλικού, οπότε είμαστε έτοιμοι για σερβίρισμα. Ξεκινάω πρώτα βάζοντας λίγα λαχανικά πάνω από το πουρέ. Την ωραία λεμονάτη σάλτσα και συνεχίζω με τα κοπανάκια του κοτόπουλου. Συνεχίζω και με λίγο λεμόνι. Και απαραίτητα λίγος φρέσκος βασιλικός. Έτσι. Αυτή είναι μια ωραία πρόταση για το κυριακάτικο τραπέζι. Πάμε να σερβίρουμε ακόμη ένα ωραίο πιάτο.
Όσο υπάρχει βασιλικός φρέσκος και μπορούμε να κάνουμε το δικό μας πέστο, και όσο έχουμε τέτοιες ωραίες, γρήγορες, εύκολες συνταγές, σίγουρα θα έχουμε ένα πολύ νόστιμο πιάτο στο κυριακάτικο τραπέζι και όχι μόνο, και στο καθημερινό. Ένα υπέροχο πιάτο που θέλω να το φτιάξετε και να το δοκιμάσετε.